Η Νέα Δημοκρατία έχει διαφωνήσει με το μείγμα των οικονομικών μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση, δηλώνει μεταξύ άλλων ο πολιτευτής Κορινθίας Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Μάρκελος. Πραγματικά βιώνουμε τις τελευταίες μέρες μία περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Θέλω να πιστεύω ότι με τα μέτρα αυτά θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας και θα βελτιώσουμε την θέση του μικροκοσμάκη. Δεν λέει ο κόσμος, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καν αντιπολίτευση. Ούτε τώρα για τα οικονομικά προβλήματα, τίποτα. Τι πιστεύετε, τι απαντάτε σε αυτό? Η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη τον Σαμαρά πιστεύω ότι στο θέμα της οικονομικής κρίσης έχει εκφράσει μια σωστή θέση, υπό την έννοια ότι έχει διαφωνήσει με το μείγμα των οικονομικών μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση. Παράδειγμα, στο θέμα της αύξησης τιμής των καυσίμων, η Νέα Δημοκρατία διαφώνησε, επειδή η εφαρμογή του μέτρου αυτού πλήττει κυρίως τον φτωχό κόσμο, τα χαμηλόσπιτα. Φρονώ ότι εδώ που φτάσαμε, θα πρέπει μόνοι μας ως Έλληνες να τακτοποιήσουμε το του οίκου μας, είναι σωστό αυτό. Όποια βοήθεια ζητήσουμε, θα πρέπει να τη ζητήσουμε ενδοευρωπαϊκά, από την Ευρώπη δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να τονίσω ότι ο φτωχό κόσμος, τα χαμηλόσπιτα, οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις περιμένουν το ανθρώπινο πρόσωπο της εξουσίας. Δεν μπορεί άλλοι να ευθύνονται για την κρίση και άλλοι να την πληρώνουν την κρίση. Και θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι αυτές τις μέρες γίνεται η πιο άγρια διανομή, αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των πολλών και υπέρ των λίγων.